Την Πέμπτη θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την κύρωση ημί της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων. Με το σχέδιο νόμου να εισάγεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη το πρωί και η συζήτηση να διαρκεί ως και την Πέμπτη, οπότε και θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Μια συμφωνία που έχει φέρει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, προκαλώντας όμως και διχασμό στην κοινωνία. Από το απόγευμα της Κυριακής και με φόντο τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, έχει κορυφωθεί και πάλι η αντιπαράθεση των κομμάτων και η διασταύρωση των ψηφών τους για το ποιοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, για το εάν φέρει ευθύνη η κυβέρνηση για την εκτεταμένη χρήση χημικών από την ελληνική αστυνομία, παρά το πλήθος κόσμου που υπήρχε, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ακόμη και για τον ακριβή αριθμό των τραυματισμένων πολιτών. Από την άλλη, η συμφωνία έχει προκαλέσει εξελίξεις και στα κόμματα. Η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά έκανε πράξη την προειδοποίησή της για συνέπειες σε όσους διαφοροποιηθούν από τη θέση του κόμματος για τη συμφωνία, προχωρώντας σε διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάση Θεοχαρόπουλου, τα όργανα της οποίας στάχθηκαν υπέρ της απόφασης. Μάλιστα, η κυρία Γεννηματά ανακοίνωσε και έκτακτο καταστατικό συνέδριο τον Μάρτιο, ενώ απομένει να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση της για τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ, τα οποία είχαν ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του Κινάλ για τις εθνικές εκλογές. Από την άλλη, ο Γιώργος Σαμυράς από το Ποτάμι ανεξαρτητοποιήθηκε, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη, εκφράζοντας την αντίθετη άποψή του για το εθνικό θέμα. Και η αποχώρηση του Γιώργου Αμυρά αφήνει το ποτάμι με 4 βουλευτές, κάτι που σημαίνει ότι πάβει να διατηρεί τα προνόμια των κοινοβουλευτικών ομάδων, όπως το δικαίωμα του επικεφαλής, και άρα να ομιλεί ο κύριος Θεοδωράκης ως αρχικός κόμματος στην Ολομέλεια. Στο μεταξύ, εκρηκτικό προμηνύεται το κλίμα στις συνεδρίες της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για τη Συμφωνία των Πρεσπών, μετά την απόφαση του Νίκου Βούτση να αλλάξει τη σύνθεση της, διατηρώντας τον Σπύρο Δανέλη ως ανεξάρτητο βουλευτή. Η απόφαση αυτή ανατρέπει τις ισορροπίες, δίνοντας την πλειοψηφία στην κυβέρνηση με 28 βουλευτές έναντι 27 για την αντιπολίτευση, η οποία έχει ήδη καταγγείλει μεθοδεύσεις για τη δημιουργία πλαστής πλειοψηφίας στην Επιτροπή, από την οποία θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών προτού εισαχθεί στην Ολομέλεια. Για το θέμα της συμφωνίας που έχει φέρει διχασμό, τοποθετήθηκε με δήλωσή του ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ιωαννίνων ο κ. Μάξιμος, συνιστώντας νυφαλιότητα, χαμηλούς τόνους χωρίς διχαστικές λογικές. Σε αντίθεση με άλλους ιεράρχες της χώρας που έχουν πάρει ξεκάθαρες αποστάσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κράτησε πιο χαμηλούς τόνους. Απέφυγε να εκφράσει την προσωπική του άποψη, περιέγραψε τις συνθήκες μέσα στις οποίες επιχειρείται η λύση του εθνικού θέματος, που δεν λύθηκε όπως είπε τις προηγούμενες δεκαετίες, και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να βρεθεί το μέτρο ώστε να ζυγιστούν τα πράγματα και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις με νυφαλιότητα, μακριά από ακραίες πρακτικές, χωρίς διχασμό και κυρίως χωρίς εκμετάλλευση του θέματος για μικροπολιτικούς λόγους. Ένα θέμα που δικάζει, η δική μου άποψη είναι ότι για αυτά τα θέματα θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσουν και να αποφασίζουν εκείνοι που εξέλεξε ο λαός για να κάνουν αυτή την εργασία, πρώτον. Δεύτερον, ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε τώρα. Τώρα προβάλλεται το θέμα για πάρα πολλούς λόγους. Είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει δεκαετίες και το οποίο δυστυχώς όλος ο πολιτικός κόσμος δεν έκανε τίποτα τις προηγούμενες δεκαετίες. 144 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια, τη Θήρων ως Μακεδονία επίσημα, και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν είπε κανείς τίποτα. Θα έπρεπε να έχει γίνει μια σοβαρή εργασία. Θα έπρεπε να γίνει μια πατριωτική εργασία έτσι ώστε να διασφαλίσουν μερικά πράγματα. Τώρα φαίνεται ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικο-οικονομικοί και γεωστρατηγικοί λόγοι να συμπεριλάβουν τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανακόψουν την εισβολή που έχουν κάνει την οικονομική, η Κινέζικη και την πολιτική οι Ρώσοι. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα δημιουργείται ένα κοκτέιλ πολύ επικίνδυνο στην περιοχή, το οποίο θα πρέπει να βρούμε ποιο θα είναι το μέτρο με το οποίο θα ζυγίσουμε τα πράγματα για να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα πω ποιες είναι οι σωστές αποφάσεις. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε νυφάλιοι, να μην ξεφύγουμε σε ακραία πράγματα, να μην διχαστούμε και κυρίως να μην χρησιμοποιούμε τέτοια πολύ σοβαρά σημαίνοντα ζητήματα για πολιτική προβολή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χαμηλούς τόνους, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τέτοια ζητήματα για να κάνουμε μικροπολιτική.